Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα που νομίζω ότι μας αφορά όλους. Προσπαθώ το βίντεο μου γενικότερα να είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή από πράγματα τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε και γίνονται στην καθημερινότητά μας και να βρούμε πού πηγάζουν μερικές φορές. Προφανώς όμως ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχουμε διαφορετική ιδιοσυγκρασία και όλα αυτά, αλλά και πάλι μπορούμε να τα συζητήσουμε. Τα θεωρούμε τόσο δεδομένα, εδώ είναι κάπως περίεργα. Εγώ, πριν κάπως ο καιρό, ήμουνα για καφέ με μια κοπέλα, κάτι άλλο παιδιά, και ξαφνικά εκεί πέρα μιλούσαμε για σχέσεις και ρωτάμε την κοπέλα, ας πούμε, έτσι πως μιλούσαμε όλοι, εσύ τι λέει, πώς πάει, έχεις αγόρι και όλα αυτά. Και λέει όχι. Αυτή τη στιγμή λέει αυτό. Ωραία παιδιά, δεν ξέρω, εντάξει, είναι περίεργο. Πολύ απλά χωρίσαμε επειδή... Τι να πω, ήταν καλός. Δηλαδή ναι, και ίσως και αυτό είναι αρνητικό. Το να είσαι πάρα πολύ καλός καταλήγει σε κάτι αρνητικό. Και να έχω σε μια περίεργη φάση, λίγο... Αχα! Ναι, μια φως, μια ήλιος, οκ, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, τα έχουμε αυτά. Και στην αρχή μου κάπως φάση, οκ, γέλασα κάπως, αλλά μετά το σκέφτηκα. Και λέω, μήπως αυτό ισχύει. Και είμαστε εδώ σήμερα για να αναλύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί τελικά οι καλοί άνθρωποι, εντάξει, το καλό είναι σχετικό προφανώς, τι θεωρεί ο καθένας καλό. Τέλος πάντων, γιατί αυτό καλό, ο καθένας το θεωρήσει με τα δικά του δεδομένα, ποιο είναι το καλό για αυτόν, το παρατάμε και επιλέγουμε κάτι άλλο ή και ποτέ δεν είμαστε ίσως ευχαριστημένοι. Και να σας πω εγώ τη γνώμη μου για αυτό το πράγμα, το τι πιστεύω γενικότερα και ναι. Γενικότερα, οι σκέψεις μου είναι ότι αρχικά αναρωτιόμαστε με τον εαυτό μας και λέμε. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σπανίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ με τι πώς νιώθω, δηλαδή δεν θα βρούμε ποτέ αυτό που ψάχνουμε. Αυτό το ρε παιδί μου το ιδανικό που λένε να είναι καλός έτσι μαζί σου, να σου συμπεριφέρεται ωραία, να σε αγαπάει, γενικότερα να σε εκτιμάει ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά οκ, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, για πες τι έλεγες. Το βρίσκουμε. Και τελικά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Λέμε, άσχε μας λίγο λέμε τώρα. Τι είναι αυτά τα ναι. Τι ναι. Άντε, έτσι λέγα λίγο, άστο. Πάω να μου πού για να όχι. Ξεπερνάω αυτή τη φάση, το σκέφτομαι διαφορετικά. Στην αρχή, οκ, σταμάτησα να το σκέφτομαι. Δεν θα σκεφτόμουν και όλη μέρα αυτά, δεν θα αναλύουμε, ας πούμε, κάθε μέρα. Αλλά μια στιγμή εκεί πέρα που έβλεπα φιλαράκια, προφανώς, η ζωή μου είναι τα φιλαράκια. Εκεί πέρα που έβλεπα τα φιλαράκια, πέφτω ξανά τέλος πάντων στο επεισόδιο όπου έρχεται μέσα τέλος πάντων η Φίμπη και της ρωτάνε πώς πήγε ας πούμε το ραντεβού σου και είναι βασικά να μην σας απολογώ αυτή η φάση που θα σας βάλω τώρα σε κλιπ. Like dating language, you know, like it's not you means it is you. Or you're such a nice guy means I'm gonna be dating leather wearing alcoholics and complaining about them to you. Είναι ακριβώς όμως αυτό που λέει ο Τσάντλερ, το ότι α, ναι, είσαι καλός εσύ, οκ, σημαίνει ότι βγαίνω με άλλους, αλλά παραπονιέμαι σε σένα. Πέφτει μια εκμετάλλευση, να το θέσω έτσι, που νομίζω όλοι το έχουμε κάνει αθελά μας σε διάφορους ανθρώπους και οκ, ας μην μιλήσουμε μόνο για σχέση, ας μιλήσουμε και για φίλους. Θεωρώ ότι ακόμη και τους φίλους μας έχει τύχει που τους θεωρούμε πιο καλόβολους να τους εκμεταλλευτούμε. Και είναι σκληρό αυτό, οκ, δεν ξέρω πώς θέλεις να το θέσω, αλλά θεωρώ ότι το έχουμε κάνει. Οκ, μετά έκατσα και το σκέφτηκα περισσότερο μετά από αυτό και σκέφτηκα ότι γενικότερα ίσως αυτά τα άτομα όταν κάνουν αυτό και είναι σε φάση ναι, σε όλα ναι. Δεν έχω όχι, σου δίνω τα πάντα ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Ίσως γενικότερα ακόμη δεν είναι και ο εαυτός τους. Και αυτό ως ένα σημείο έναν άλλον άνθρωπο ίσως τον κουράζει κιόλας. Δηλαδή δεν θες να έχεις κιόλας έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος συνέχεια θα σου λέει ναι, δεν θα ακούσεις ποτέ ούτε ένα όχι. Δεν εννοώ σε κάτι π.χ. που θέλει να πει ναι, να σου λέει στα ψέματα όχι ή κάτι τέτοιο. Απλώς υπάρχουν στιγμές που θεωρώ ότι μερικοί άνθρωποι δίνουν τόσο πολύ τον εαυτό τους που στο τέλος το χάνουνε. Γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι μια σχέση. Μια σχέση είναι είτε φιλική είτε ερωτική, όπως είπα και πριν, για να μην τα μπερδέψουμε. Νομίζουν ότι είναι σου δίνω τα πάντα αυτό. Και οκ, και μετά γιατί να χωρίζεις, αφού σου έδωσα τα πάντα. Γιατί δεν σου αρκούσε. Και είναι όλα σε φάση, όχι, δεν μου αρκούσε, ξέρω εγώ, γιατί δεν ήσουν εσύ, δεν ήσουν ο εαυτός σου. Και γενικότερα δηλαδή όταν έχεις και έναν άλλον δίπλα σου, να σου λέει συνέχεια ναι. Οκ, τι σχέση είναι αυτή, δηλαδή
να υπάρχουν και τα όχι, όπου θα κάτσεις να συζητήσεις τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών των δύο. Πολλές φορές υπάρχει και ο φόβος, ότι λέω ναι γιατί φοβάμαι μη σε χάσω, που λέει ο λόγος, αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Αν ο άλλος δεν είναι λίγο εκμεταλλευτής, εγώ θα βάλω αυτή τη λέξη, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ειλικρινά εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους και λένε κομπλέ είμαι εγώ με αυτόν ή με αυτήν. Ναι, μου λέει όλα ναι, είμαστε τέλεια. Ενώ άλλοι είναι που ρε παιδί μου σε σκέφτονται και θα πούνε ότι ρε φίλε, μήπως δεν κάτσουμε να το συζητήσουμε. Αν κάπως σε κάνουν αλλιώς περίεργα και σε φοβίζω, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά, ας κάτσουμε να το συζητήσουμε γιατί δεν θέλω και συνέχεια, ας πούμε, να κάνουμε ό,τι λέω εγώ ή να φοβάσαι να μου μιλήσεις και όλα αυτά. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πιο υγιής σχέση σε σχέση με το προηγούμενο που περιέγραψα. Πάντως δεν ξέρω τι ακριβώς εξήγηση να δώσω στο ότι ειλικρινά παρατάμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ καλοί μαζί μας. Και εντάξει, όταν λέω καλοί, δεν εννοώ μόνο αυτό που περιέγραψα πριν. Το ότι μου λες όλα ναι, κάνει ό,τι θέλουμε και όλα αυτά. Εννοώ ανθρώπους οι οποίοι σου έχουν δείξει την αγάπη τους, που λέει ο λόγος. Που γενικότερα ήταν δίπλα σου, όλα αυτά. Γενικότερα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι παίζεται πολύ το τι θέλουμε τελικά εμείς στη ζωή μας. Γιατί αν πάμε στο φιλικό, εντάξει. Άντε είναι λίγο πιο κομπλέ. Δηλαδή λες, εντάξει δεν το παρατήσεις ας πούμε το φίλο αυτόν. Στη σχέση όμως προφανώς επειδή παίζονται άλλα, αν μπορώ τέλος πάντων με αυτόν τον άνθρωπο να ζήσω γενικά, αν γενικότερα μου ταιριάζει, τον νιώθω μέσα μου ότι είναι αυτό ας πούμε που θέλω. Άρα ίσως εντάξει, μετά παίζεται αυτό το κομμάτι και είμαστε σε μία φάση ότι εγώ δεν το θέλω αυτό το άτομο και όχι επειδή είναι καλό ας πούμε, αλλά επειδή ακριβώς ίσως δεν είναι για μένα. Δεν είναι αυτό που θέλω εγώ να βρω και αυτό που θέλω να έχω. Άρα, οκ, αν πάμε σε αυτό το κομμάτι, είναι πολύ φυσιολογικό και λογικό να θέλουμε να βρούμε κάτι που μας ταιριάζει. Και είπα να το ζητήσω μαζί σας. Και όντως ισχύει ότι πολλές φορές πολλά άτομα και πολλοί χωρισμοί έχει τύχει να πούμε, βέβαια, εμείς το κοιτάμε απ' έξω, οκ, να πούμε ότι έλα, φίλε, ήταν πολύ καλός αυτός ή αυτή. Γιατί έγινε αυτό. Αλλά ναι. Οκ, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, θα ήθελα να τη μάθω και να μου πείτε κι εσείς αν έχει τύχει σε κάτι τέτοιο και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, αν θέλετε μπορείτε να μου κάνετε ένα subscribe και ένα like στο κανάλι. Θα έχω και το Instagram μου κάπου εδώ, αλλά τα έχω και κάτω στην περιγραφή. Και μπορείτε όποιοι θέλετε να μου δίνετε ιδέες. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.